Παρακολουθήστε την εκπομπή και λάβετε μέρος στην κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και μία στολή ποδηλάτη προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 18 60 555 και δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει στις 15 Απριλίου για δύο τυχερούς. Πρώτο δώρο, ένα ποδήλατο Sector αξίας 500 ευρώ και δεύτερο, μία στολή ποδηλάτη αξίας 120 ευρώ. Προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 18 60 555. Γεια σας φίλοι μου. Δεύτερη εκπομπή του Ποδηλατώντας. Μια εκπομπή που σκοπό έχει την προπαγάνδηση του ποδηλάτου στην Ελλάδα. Σκοπό έχει να μπει ακόμα και μέσα στα σχολεία και να δημιουργήσει νέους ποδηλάτες, νέους εραστές της ποδηλασίας. Μαζί μας σήμερα έχουμε την πρωταθλήτρια Ελλάδος, την Βαρβάρα τη Φασόη. Η Βαρβάρα η Φασόη είναι αθλήτρια του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, θα την έχουμε κοντά μας να μας πει... Γεια σου Βαρβάρα μου. Γεια σας. Όλα αυτά που έχει βιώσει από την ημέρα που κάνεις ποδήλατα, ποδήλατο Βαρβάρα μου. Λοιπόν, για πείτε μου τι θέλετε να μάθετε. Καταρχήν είσαι στη μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι. Την οποία νομίζω ότι τελευταία δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια. Φέτος αγωνίζομαι επίσημα, γιατί την χρονιά που πέρασε ήμουνα κενός χρόνος λόγω ότι ήμουνα έγκυος. Και φέτος, είσαι και μητέρα πλέον. Είμαι και μητέρα, ναι. Οπότε φέτος έχουμε και το αγωνιστικό κομμάτι ξανά επανέρχεται. Είναι αποφάσισα. Είναι τιμή που φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού, διότι ο Παναθηναϊκός, όπως και η ΑΕΚ, είναι στην κορυφή της ποδηλασίας. Είναι μία από τις ομάδες Ακριβώς. που έχει βγάλει εξαιρετικούς αθλητές. Να αναφέρω Μανιάτη, Κατσέλη, ναι. Περίδη και όλους αυτούς. Ο Περίδης μάλιστα είναι και έφορος της ποδηλασίας ναι. σήμερα. Και του Παναθηναϊκού. Ναι. Του Παναθηναϊκού. Εσύ είσαι ένα καμάρι της ελληνικής ποδηλασίας και χαίρομαι που σε έχουμε μαζί μας σήμερα. Καλά. Έχεις και ένα καταπληκτικό ποδηλατό εδώ. Αμέ. Το Ορμπέα, το τριαθλητικό. Ορμπέα χρονομέτρου. Και τριάθλου. Και τριάθλου. Γιατί φέτος αποφάσισα να πάρω συμμετοχή και στο τριάθλο. Επανέρχομαι δηλαδή πλέον και στην ποδηλασία και στο τριάθλο. Ωραία. Ποια ήταν η αφορμή του να κάνεις ποδήλατο? Η αφορμή ήταν όταν ήμουνα κάπου στα 12. Το οποίο μου άρεσε, έκανα ποδήλατο καθαρά γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και τότε ξεκίνησα στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό. Ναι, οπότε είχαμε μία συνάντηση με το μηχανικό τότε του Ολυμπιακού, επειδή τον ενοχλούσα κάθε μεσημέρι και έκανα ποδήλατο έξω από το σπίτι του και μου λέει μια μέρα, έλα μου λέει να κάνεις την ομάδα, γιατί δεν γίνεται να κάνεις άλλο στους δρόμους. Και έτσι ξεκίνησα. Ξεκίνησα, μ' άρεσε και με κράτησε η μέχρι και σήμερα. Η εκπομπή μας είναι στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, περνάει και κόσμος εδώ. Εννοείται. Ακούγεται, δεν πειράζει, όμως Όχι. είναι μια εκπομπή είναι... στη φύση. Στη φύση. Γιατί το ποδήλατο είναι μέσα στη φύση. Ακριβώς, ακριβώς. Μας συνδέει με τη φύση. Μας συνδέει και είναι απελευθέρωση, είναι... έχει πάρα πολλά καλά το ποδήλατο. Έτσι. Δίδαγμα ζωής, έχει μεγάλες αξίες. Ποια είναι η καλύτερη σου στιγμή στην ελληνική ποδηλασία? Τώρα αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, θα μπορούσα να πω πάντα καλύτερη στιγμή είναι όταν πιάνεις για πρώτη φορά το μεγάλο σου στόχο. Οπότε μπορώ να πάω ως πρώτη χρονιά γυναίκα στην κατηγορία γυναικών δηλαδή που κέρδισα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ήταν το όνειρό μου μικρή να το πούμε έτσι. Τότε ήταν μια καλή στιγμή της ποδηλασίας και μετά από εκεί και πέρα μου έχει χαρίσει ατελείωτες στιγμές χαράς και εμπειρίες ζωής. Εμπειρίες. Ναι. Και με ένα σώμα καταπληκτικό, κρατιέσαι ακόμα και μανούλα τώρα που είσαι, ναι, έχεις γεννήσει πρόσφατα πριν 6 μήνες. 6 μήνες, ναι. Κρατάς το σώμα σου σε καταπληκτική φόρμα. Ναι, σχετικά επανήλθα στα κιλά μου, ας πούμε. Πώς είναι τώρα, μετά την επάνωδό σου από μια εγκυμοσύνη, έχεις ακόμα εκείνη τη θέληση του να προσφέρεις... Του να κάνεις ποδήλατο. Ναι, έχω τη θέληση γιατί το αγαπάω πάρα πολύ, μόνο γι' αυτό το λόγο. Γιατί κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να συνδυάζεις όλο το πακέτο μαζί με το μωράκι. Αλλά άμα το αγαπάς κάτι, το κάνεις.
Έχω αγωνιστεί ήδη, έχουμε πάρει συμμετοχή σε πανελλήνιο cyclocross, έχουμε πάρει συμμετοχή τώρα σε δρόμο, στο mountain. Έχω ήδη νιώσει τα συναισθήματα ξανά. Θα μιλήσεις και το γιο στην ελληνική ποδηλασία, στην ποδηλασία μάλλον. Είμαι υπέρ της γνώμης των παιδιών να κάνουν ό,τι τους αρέσει, αλλά σίγουρα με τόσο ποδήλατο που βλέπει εκεί τριγύρω μες στο σπίτι, μες στο μπαμπά, η μαμά, αυτά. Τον Κοσμά. Ναι, τον Κοσμά, οπότε... Είναι και αυτός ποδήλατος. Ναι, και αυτός με τα ποδήλατα πιστεύω ότι κάτι θα κάνει. Να σου πω. Νομίζω είχες πάει για 4 χρόνια στο εξωτερικό. Ναι, πριν μείνω έγκυος, ήταν η τελευταία χρόνια. Ωραία. 4 χρόνια. Νομίζω ότι θα ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Αυτό είναι και αν είναι εμπειρία ζωής. Μεταξύ μεγάλων αθλητών. Ναι. Πες μας κάτι. Ήμουνα 4 χρόνια επαγγελματίας στην ΕΝΕΙΚΑΤ στην Ισπανία. Και... Ισπανοί, φοβεροί στο ποδήλατο. Φοβεροί στο ποδήλατο. Και η Ορμπέα, έτσι. Και η Ορμπέα, ισπανική. Έχω κάνει διατριβή στα ισπανικά χρόνο. Ναι. Όπως και οι Ιταλοί. Και οι Ιταλοί, αλλά και οι Ισπανοί έχουν απίστευτα προϊόντα. Και οι Γάλλοι, οι κορυφαίες χώρες στο ποδήλατο. Αυτές είναι, ακριβώς. Ελπίζεις το ποδήλατο να το σπρώξουμε να φτάσει στην Ελλάδα όπως και σε αυτές τις χώρες? Θα ήθελα. Και εγώ θα ήθελα πολύ, γι' αυτό και ο σκοπός της εκπομπής. Η Ισπανία είναι και ακόμα καλύτερη, να ξέρετε, από Γαλλία, ας πούμε, που έχει και αυτή έτσι μεγάλο όνομα. Είναι. Έχουν σεβασμό στο ποδήλατο. Σε βλέπουν οι Ισπανοί, όπως και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, και σε σέβονται. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Ακριβώς. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι, για τον ποδηλάτη δυστυχώς όχι. Στην Ισπανία και έξω γενικότερα σε βλέπουν και είσαι σαν, ας πούμε, ο Ρονάλντο του ποδοσφαίρου. Έχεις την ίδια γραμμή, δεν διαφέρεις από κάτι. Πότε λες να φτάσουμε? Δεν ξέρω. Αυτή είναι δεν η ξέρω. Μεγάλη μας ευχαρίστηση. Θα δούμε. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό θέλουμε και προσπαθούμε. Η ποδηλασία έχει εραστές. Έτσι. Και θέλουμε να αυξήσουμε το νούμερο των εραστών. Δεν θέλουμε οπαδούς. Δεν θέλουμε φανατισμό. Έτσι, ακριβώς. Εμείς τρέχουμε και τρέχετε, γιατί εγώ πλέον δεν τρέχω, τρέχετε. Και δεν τρέχετε ντε και καλά για να βγείτε πρώτοι. Βέβαια, ο στόχος είναι και η πρωτιά. Ναι, μεν είναι ο στόχος, αλλά είναι η αγάπη προς αλλά το ποδήλατο. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αν πάθει κάποιος κάτι, κατεβαίνετε να τον βοηθήσετε. Και αυτό μας συγκινεί. Ακριβώς. Έχουμε αγάπη για το ποδήλατο. Ναι, μεν ο ανταγωνισμός που χρειάζεται, αλλά και η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Δεν τον σπρώχνουμε, του αφήνουμε περιθώρια, του κάνουμε δρόμο να βγει αυτός πρώτος. Ανοίγουμε δρόμο λοιπόν. Και όχι να του προξενήσουμε εμπόδια ούτως ώστε να μην βγει αυτός πρώτος και να βγούμε εμείς. Ναι. Αυτό εγώ χαίρομαι στην ελληνική ποδηλασία και είναι κάτι το οποίο το κρατάμε ψηλά αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Πες μου, είχες δυσάρεστες στιγμές? Φυσικά, πάντα. Μέσα στο ποδήλατο, πτώσεις, έχουμε ένα στόχος που είσαι έτοιμος να τον κατακτήσεις και έχεις μηχανικό πρόβλημα, παράδειγμα, μέσα στο πακέτο είναι και αυτό. Αλλά τα δυσάρεστα και τα κακά που συμβαίνουν είναι αυτά που σε κάνουν πάντα πιο δυνατό. Οπότε, προχωράμε. Να στείλουμε ένα μήνυμα στο Υπουργείο Αθλητισμού. Αμέ. Τα παιδιά. Ναι. Δεν πρέπει να κάνουν ποδήλατο. Τα παιδιά είναι... Η ποδηλασία. Αν δεν υπάρχουν τα παιδιά, εμείς πέθανε η ποδηλασία. Εσύ, σαν Βαρβάρα Φασόη. Ο Στράτος ο Μανολίδης και παλιοί οι αθλητές, ο Μανιάτης, ο Πορτελάνος, ο Κατσέλης. Ναι, μεγάλη. Δεν πρέπει να μπούμε μέσα στα σχολεία, δεν πρέπει να διδάξουμε την ποδηλασία στα νέα παιδιά. Εγώ το έχω κάνει αρκετές φορές στα σχολεία που με έχουν καλέσει και είναι τιμή μου. Έτσι. Είναι και τιμή. Η ελληνική ποδηλασία πρέπει να στρέψει την προσοχή της προς αυτή την κατεύθυνση. Ακριβώς. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Ποιο είναι το μήνυμα που θα έστελνε σε αυτά τα παιδάκια? Έστω το τηλεοπτικό, πριν μπούμε στα σχολεία, γιατί ο σκοπός μας είναι να μπούμε στα σχολεία. Ότι το ποδήλατο είναι εκτός από διασκέδαση για τα παιδάκια που είναι πρώτα απ' όλα και χαρά, είναι μάθημα για τη ζωή. Μαθαίνεις κάνοντας ποδήλατο, οδική συμπεριφορά, μαθαίνεις να συμπεριφέρεσαι στους γύρω σου, έχει συναισθήματα απελευθέρωσης, χαράς, έχει μια μεγάλη κλίμακα. Άρα πώς κλείνουμε? Οπότε κάντε ποδήλατο. Κάντε ποδήλατο. Για χαρά, για διασκέδαση, για αγώνα, για ό,τι αγαπάει ο καθένας. Το ποδήλατο είναι τρόπο ζωής. Το ποδήλατο φυσικά και είναι τρόπο ζωής. Και μόνο καλό κάνει. Εννοείται. Ευχαριστώ, Βαρβάρα μου. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Πάντα Ορμπέα. Εννοείται. Πάντα τρίαθλο και κούρσα και τρίαθλο και mountain κάνεις, τα πάντα κάνεις. Ναι, τα κάνουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Παρακολουθήστε την εκπομπή και λάβετε μέρος στην κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και μία στολή ποδηλάτη προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης.
Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 18 60 555 και δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει στις 15 Απριλίου για δύο τυχερούς. Πρώτο δώρο, ένα ποδήλατο Sector αξίας 500 ευρώ και δεύτερο, μια στολή ποδηλάτη αξίας 120 ευρώ. Προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 18 60 555. Δεύτερος καλεσμένος σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, ο Στράτος ο Μανολίδης. Στην προηγούμενη εκπομπή, στην πρώτη μας εκπομπή του Ποδηλατώντας, μας έκανες παρουσία την κούρσα. Σήμερα θα μας μιλήσεις πρώτα για τον εαυτό σου και μετά θα μας κάνεις παρουσία το mountain bike, το ποδήλατο βουνού. Πού ποδηλατικά γεννήθηκες, πού πήρες τα πρώτα σου ποδηλατικά βήματα? Γεννήθηκα στην Ακαδημία της ΑΕΚ. Εδώ και 4 χρόνια είμαι και θα παραμείνω στην ομάδα. Με προπονητή τον Ιβάν Μαυροθαλασσίτη. Ο οποίος είναι ακόμα στην Ακαδημία της ΑΕΚ. Πολύ σωστά. Και κάνει ένα θαυμάσιο, μια θαυμάσια δουλειά, ένα θαυμάσιο έργο. Σωστά. Πες μας, η πρώτη σου μεγάλη επιτυχία ποια ήταν? Η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία ήταν εδώ πέρα στο άλσος μας της Νέας Φιλαδέλφειας, που κατέκτησα την πρώτη μου φανέλα του πρωτοαθλητή Ελλάδος. Στο Cyclocross. Στο Cyclocross. Ήταν το 2023. Ήταν Σεπτέμβρης νομίζω. Ναι. Μπράβο. Άλλη σου επιτυχία? Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Χρονομέτρου που ήταν πέρσι το 2023, Αύγουστος. Κέρδισα την πρώτη θέση. Ωραία. Με μεγάλη διαφορά. Πόσες φορές έχεις πάρει το πρωτάθλημα? Έχω βγει 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδος και μία Βαλκανιονίκηση. Είσαι 17 ετών. Ναι. Και έχεις βγει 5 φορές. Τι είναι και σε κρατάει τόσο ζωντανό στον πρωταθλητισμό? Είναι το πάθος μου που έχω για αυτό το άθλημα. Η αγάπη για το ποδήλατο. Η αγάπη για το ποδήλατο. Πώς γεννήθηκε αυτή η αγάπη για το ποδήλατο? Από μικρός είχα μία τρέλα με το ποδήλατο και ακόμη την κρατάω. Και ακόμα την κρατάς. Ποιοι σε έχουν βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση? Πάνω απ' όλα η οικογένειά μου. Ο κύριος Στέφανος Γατσούλης. Εγώ είμαι έφορος της ΑΕΚ τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά εσύ κάνεις 5 χρόνια ποδήλατο. Έχεις μία διαδρομή που είναι ζηλευτή για οποιοδήποτε νεαρό που θέλει να εμπλακεί και γι' αυτό σε έφερα σήμερα εδώ, για να δώσεις το στίγμα, το τι είναι αυτό, το νόημα που έχεις βρει στην ποδηλασία. Γιατί θέλω να τομηθούν το παράδειγμά σου και τα άλλα τα παιδιά της ηλικίας σου. Αυτό που με κρατάει στο άθλημα αυτό είναι οι φιλίες που παίρνω μέσα από αυτό το άθλημα, δηλαδή και από εξωτερικό και από Ελλάδα έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει ο πόνος που προκαλεί αυτό το άθλημα μέσα στον αγώνα. Προκαλεί πόνο, βέβαια. Και γενικά είναι ένα άθλημα που δημιουργεί αισθήματα χαράς, λύπης και... Αλλά στο τέλος μόνο χαρά. Αλλά στο τέλος μόνο χαρά. Όταν τερματίζεις εκεί, είναι το ωραιότερο συνέστημα. Για πες μας, είχες άσχημες στιγμές? Είχα άσχημες στιγμές στην αγωνιστική μου σεζόν, καθώς πριν από 2 χρόνια έσπασα την κλίδα μου και μου στέρισε... Το θυμάμαι. Μου στέρισε μια αγωνιστική σεζόν. Αλλά ο πατέρας και η μητέρα... Ήταν δίπλα μου και με βοηθήσαν να επανέλθω. Έτσι. Η μητέρα σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ο πατέρας μου. Τεράστιο ενδιαφέρον. Και ο πατέρας σου, αλλά η μητέρα είναι πάντα μητέρα. Και τη γιορτάσες τώρα προχθές, 8 Μάρτιο, τη γιορτάσαμε. Ποια ήταν η πιο χαρούμενη σου στιγμή στην ποδηλασία? Η πιο χαρούμενη στιγμή ήταν τότε που ο κύριος Ζέγλης μου παρέδωσε με μεγάλη χαρά την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Φώτης ο Ζέγλης. Εξαιρετική προσωπικότητα. Σωστά. Για να εκπροσωπήσω... Και αθλητής, αλλά και προπονητής. Ναι. Πάντα με το χαμόγελο. Μου είχε παραδώσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος για να εκπροσωπήσω τους προολυμπιακούς αγώνες νεολαίας στην Σλοβακία. Όταν πήρες την πρώτη μπλούζα σου, της εθνικής ομάδας, εγώ που όταν σε είδα, νομίζω, πώς ένιωσες εκεί? Ένιωσα ένα συνέστημα χαράς. Ναι. Ταυτόχρονα δεν ήξερα τι έχω καταφέρει ακόμα και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι έχω καταφέρει.
Και γενικά μου άρεσε πολύ αυτή τη στιγμή. Ο προπονητής της εθνικής ομάδος είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο για μένα. Είναι ο Φώτης Ροζέγης. Ναι. Όταν σου έδωσε τη φανέλα, ο ίδιος είχε συγκινηθεί. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Πες μου λίγο, ποιοι είναι οι στόχοι σου πλέον? Η στόχη μου, κοντινός στόχος, είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στη Ρουμανία, του mountain bike, ναι, που στοχεύω εξάδα. Και μακρινότερος στόχος, οι Ολυμπικοί Αγώνες το 2028. Μπράβο. Μη μου πεις ότι δεν θα ήθελες να παρακολουθήσεις ή να συμμετάσχεις σε ένα γύρο Γαλλίας ή στο γύρο Ιταλίας, Tour de France ή στο Giro d'Italia. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου όνειρο, να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο αγώνα. Άμα βρω την τύχη και τη βοήθεια... Σε βοήθησε η τύχη. Όπως εκείνο το τηλέφωνο που κάναμε, να συμμετάσχεις το καλοκαίρι σε μια ομάδα Pro Tour στην Ιταλία. Ναι. Θα το πετύχουμε, τι λες? Θα το πετύχουμε. Θα το πετύχουμε, γιατί το γουστάρεις αυτό. Ακριβώς. Το θέλεις πολύ. Ποιοι είναι εκείνοι οι αθλητές, μάλλον ποιον αθλητή ξένο έτσι έχεις και θέλεις να του μοιάσεις? Πρώτα έχω τον Tom Pidcock και μετά τον Vanderpool. Τον Vanderpool. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Μεγάλος στόχος. Ποιοι αθλητές Έλληνες έτσι σε έχουν εξιτάρει, τους έχεις δει και σου άρεσαν η πορεία της ζωής τους, η ποδηλατική τους διαδρομή? Ο Περικλής Ηλίας. Ο Περικλής Ηλίας στο mountain bike. Ναι. Ο Αναστόπουλος. Ο Αναστόπουλος, ο οποίος πλέον είναι σε μεγαλύτερη διάκριση σήμερα. Και πολύ σωστά. Θα σου αποκαλύψω ότι θέλω και θα τον έχω στις επόμενες εκπομπές. Θα τον έχουμε εδώ στο Blue Sky, στην εκπομπή μας. Του έχω κάνει ήδη την πρόταση και πιστεύω να βρει το χρόνο για να έρθει. Ναι. Είναι στο υψηλότερο αυτή τη στιγμή σκαλοπάτι της παγκόσμιας ποδηλασίας. Δεν θυμάμαι στην ομάδα, την Αστάνα νομίζω είναι. Στην Αστάνα. Ήτανε, ναι, είναι. Πιο παλιά ήταν στην Quickstep. Στην Quickstep. Και προπονούσε... Τεράστιες ομάδες. Ναι, 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 ναι. Με μεγάλο budget. Ακριβώς. Το οποίο δυστυχώς δεν το βρίσκουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν το βρίσκουμε. Δεν το βρίσκουμε. Ποιους άλλους? Τον Πούγλα. Μπράβο. Και σε πιο κοντινή ηλικία ένα πρότυπο που έχω είναι ο Νικηφόρος Αρβανίτου. Ο Νικηφόρος Αρβανίτου. Εγώ θυμάμαι και έναν πολύ μεγάλο, εξίσου μεγάλο αθλητή, ο οποίος κάνει μεγάλη πορεία στο εξωτερικό, τον Γιάννη τον Νταμουρίδη. Ναι. Τον θυμάσαι καθόλου? Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικό παιδί, στην κούρσα και στο mountain. Και στο mountain. Ξεκίνησε το 1995 από τον Αυτόδρομο Θεσσαλονίκης και ναι, έχει κάνει μεγάλη πορεία. Ο Αυτόδρομος τότε, εκείνα τα χρόνια, ήταν ένα σωματείο που έβγαλε πάρα πολλούς, Σιμελίδη, Νταμουρίδη, Ψημόπουλο, πολλούς μεγάλους αθλητές. Ναι, ναι. Όπως βέβαια και άλλα τα σωματεία που θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε στις επόμενες εκπομπές. Θες να ασχοληθείς επαγγελματικά με το ποδήλατο? Ναι. Θα το έβλεπες? Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι ο στόχος μου. Οι γονείς σου όμως τι λένε? Με στηρίζουν στην προσπάθειά μου, αλλά πρώτα το σχολείο. Πάνω απ' όλα. Πρώτα το σχολείο, η μόρφωση είναι το παν. Ναι. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το περάσουμε. Πάνω απ' όλα η μόρφωση και μετά ο αθλητισμός. Ναι. Γιατί, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ο αθλητισμός και το ποδήλατο είναι ό,τι καλύτερο για τη ζωή μας. Ακριβώς. Το ποδήλατο δίνει ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για την σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή και εύχομαι τα καλύτερα. Άστε καλή καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ γιατί πολύ. Είσαι το μέλλον της ελληνικής ποδηλασίας. Είσαι ένα από τα παιδιά που πρέπει να είναι το υπόδειγμα για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Παρακολουθήστε την εκπομπή και λάβετε μέρος στην κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και μία στολή ποδηλάτη προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 18 60 555 και δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει στις 15 Απριλίου για δύο τυχερούς. Πρώτο δώρο, ένα ποδήλατο Sector αξίας 500 ευρώ και δεύτερο, μία στολή ποδηλάτη αξίας 120 ευρώ. Προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 18 60 555.
Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, στο μαγικό κόσμο του ποδηλάτου. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 5:30 με νέες μαγικές πεταλιές, πάντα στην εκπομπή Ποδηλατώντας.